Δεν πήγαινε μέσα στο κατάστημα ούτε να κλέψει ούτε να ληστεύσει. Έχουμε λοιπόν μία έκθεση ανάλυσης βιολογικού υλικού, την οποία την έχουμε στα χέρια μας, και μας λέει το εξής, ότι το μαχαίρι που βρέθηκε εντός του δαπέδου του καταστήματος έχει αίμα του Ζακ Κωστόπουλου, και επίσης στο δάπεδο υπήρχε αίμα του Ζακ Κωστόπουλου. Αυτή η διαπίστωση είναι κάτι το προφανές και δεν προωθεί καθόλου τις έρευνες. Να υπενθυμίσω ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι κατηγορούμενος ο Ζακ Κωστόπουλος. Έχουμε κατηγορουμένους. Δεν έχει ληφθεί, από όσο γνωρίζω, βιολογικό του υλικό για να έχει νόημα η ανάλυση βιολογικού υλικού μια τέτοια έκθεση. Άρα, κυρία Παπαρούσου, εσείς μας λέτε ότι το DNA που μαθαίνουμε ότι βρέθηκε είναι αίμα. Προέρχεται είναι από αίμα. Είναι αίμα, και βέβαια είναι αίμα. Όχι, είναι αίμα. Υδρότας, όχι κάτι άλλο. Και αποτύπωμα δεν υπάρχει. Αίμα. Αποτύπωμα δεν υπάρχει. Και βέβαια, άρα, έχουμε δει και από το οπτικό υλικό, κυρία Παπαρούσου, το μαχαίρι, το οποίο το είχε με γυμνά χέρια ένας αστυνομικός. Πολύ το κράτησαν. Πράγματι, αυτό, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Πράγματι. Εγώ έχω στα χέρια μου μία έκθεση, μία κατάθεση αστυνομικού, ότι το βρήκε στο δάπεδο του καταστήματος. Το και... οποίο βεβαίως είχε αίμα του Ζακ Κωστόπουλου. Και υπάρχουν και αντιφατικές μαρτυρίες, γιατί κάποιοι επικαλούνται κάποιες μαρτυρίες ότι τον είδαν με το μαχαίρι να μπαίνει στο κοσματοπωλείο και όλα τα σχετικά. Πράγματι υπάρχουν αντιφατικές μαρτυρίες. Η τελευταία σκηνή που έχουμε με το μαχαίρι, η τελευταία καταγραφή, είναι όταν το κρατούσε ο αστυνομικός. Μάλιστα. Κύριε Παπαρούσου, πάντως ούτε η άλλη έρευνα, ούτε για την έρευνα των αστυνομικών έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια απόφαση, τι έγινε ακριβώς εκεί. Δεν γνωρίζουμε ακόμα κάτι, δεν γνωρίζουμε την εξέλιξη της ΔΕ. Εν πάση περιπτώσει έχουμε τις καταθέσεις των διευθυντών των μονάδων, των ανωτέρων, οι οποίοι καταλήγουν ότι ασκήθηκε η αναγκαία βία. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική τους εκτίμηση για τα περιστατικά. Τώρα, κυρία Παπαρούσου, περιμένουμε τις συστολογικές εξετάσεις για να δούμε την εξέλιξη της έρευνας. Πράγματι, περιμένουμε και αυτές, μαζί με άλλες εξετάσεις επίσης. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Παπαρούσου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα κλίμα και να δούμε, επειδή οι φωτιές, οι πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές είναι στην ημερήσια ατζέντα. Ναι. Βλέπεις εδώ πέρα, κοίτα εδώ πέρα, έχουμε τον κύριο Τριάντη, τον κύριο Νίκο Τριάντη, ηλεκτρονικό. Ναι. Και έχουμε εδώ πέρα...